Εδώ, κοίτα η εικόνα, Δήμητρα Σέκη. Είναι από τις αποθήκες του Δήμου της Αθήνας, φαντάζομαι. Φεύγουν τα φορτηγά, τα οποία διανέμουν. Αυτά στάσουν να πάρουμε ένα ψηφοδέλτιο. Περίμενε, γιατί φεύγει το φορτηγό. Σταυρωμένο, έχει. Για σκέψουν να είναι σταυρωμένο. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Δήμητρα, τι γίνεται. Ξεκινάει η διανομή του εκλογικού υλικού στα εκλογικά τμήματα του Δήμου Αθηναίων. Αυτό έχει παραβάν. Για τις εκλογές την Κυριακή. Παραβάν κουβαλάει εκείνο. Ναι. Κοίτα, εδώ 50 κόσμος. Φορτηγά θα εφοδιάσουν 117 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων με εκλογικό υλικό. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν φτάσει στα σχολεία. Έχει έρθει εδώ και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Αβραμίδης. Όπως μας είπε, είναι στο τελευταίο στάδιο λοιπόν τη ετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας. Οργασμός πάντως, χαμός, έτσι. Η Φωτεινή. Η Φωτεινή, λέει, Γεωργίου. Υπάλληλοι να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Είναι 905 τα εκλογικά τμήματα στο Δήμο Αθηναίων. Να σας πω ότι είναι 4 σε εισάκι θα είναι σε κάθε εκλογικό τμήμα. Και εισάκι περιέχουν ψηφοδέλτια, φακέλους, βιβλία για την εφορευτική επιτροπή. Τώρα, συγγνώμη, εδώ αυτά που βλέπουμε τα έχουν φορτώσει και φεύγουν ή πάνε να φορτώσουν? Αυτά είναι φορτωμένα. Φορτωμένα τα έχουν πάρει από την περιφέρεια. Και έχουν πάνω τι είναι, τα τσουβάλια τι έχουν μέσα. Τα τσουβάλια τι έχουν, ψηφοδέλτια. Έχουν μέσα ψηφοδέλτια, έχουν γραφική ύλη, εκλογικούς καταλόγους, εγκυκλίους, φακέλους για την εφορευτική επιτροπή. Βιβλία για την εφορευτική επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια δεν είναι σταυρωμένα, έτσι. Που λέει ο Καμπουράκης, δεν πιστεύω να τα έχουμε σταυρώσει. Δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια θέματα. Διότι θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Εντάξει. Κοίτα εδώ. Δεν πιστεύω ούτε εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.